Ένα κυριακάτικο, όμορφο vlog. Φθινοπορεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρωί Κυριακής, 10/10, 8:30 ώρα το πρωί, έχουμε ραντεβού στο πυροφυλάκιο Κεσαριανής Δημήτρης Καραμολέγκος. Με την περιπατική ομάδα Ημιτού. Πρώτη εξόρμηση, με έναν όχι και τόσο καλό καιρό. Μάλλον έναν άστατο καιρό. Αφού ξεκινήσαμε, η ομάδα μας είχε μια έκπληξη. Ο Ερεμής, μπούκλος, έτσι. Με το να κάνουμε tai chi για 10 λεπτά μέσα στη φύση. Εδώ σε αυτό το ξέφωτο. Πρώτη στάση της πεζοπορίας είναι στην Καλοπούλα, όπου προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε και να ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας. Καλοπούλα. Τα μπατών στο χέρι. Κρίμα που αυτά τα βίντεο δεν έχουν και μυρωδιά. Είναι τόσο ωραία η αίσθηση του φθινοπόρου στο βουνό. Εδώ, ξεκινάμε. Λίγο ο Ερεμής δεν ακολουθεί το πρόγραμμα. Μάλλον συνάπτει κοινωνικές σχέσεις. Αυτά τα χρώματα, πόσο όμορφα είναι. Αυτό το χρώμα που έχει το έδαφος του φθινοπόρου, τα φύλλα, όλα αυτά. Πόσο ωραία είναι η φύση. Να και άλλοι φίλοι μας. Μια μορφιά κι αυτή. Πόσο ωραία είναι τα χρώματα. Χρώματα φωτογραφίας, τόσο όμορφα. Αυτό το καφέ κόκκινο των φύλλων είναι τόσο όμορφο. Άλλη μία στάση. Και συνεχίζουμε. Φτάσαμε στο δρόμο των καρδιοπαθών, όπως λένε στον Ημιτό. Κάνουμε μια ανασύνταξη. Και κάποιοι άλλοι κάνουν προπόνηση εδώ. Με μεγάλη προσοχή. Κάνουν μοτοκρός. Πρόγραμμα. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Βέρνεις κοντά μας. Ναι. Τα έχω όλα, ναι. Ερασιτεχνικά, αλλά τα έχω.
αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά. Ο ουρανός δυστυχώς μαζεύει σύννεφα. Φτάνουμε σε ένα ξέφωτο, σαν ένας μικρός κήπος που έχουν φτιάξει εδώ στον Ημιτό με ταμπέλες για να εξηγούν ποιο δέντρο είναι τι. Πάρα πολύ όμορφο. Η στάση μας αυτή ήταν για να πούμε ότι χαλάει αρκετά ο καιρός και θα πρέπει να επιταχύνουμε λίγο το βήμα μας ώστε να φτάσουμε γρήγορα στο τελείωμα του προορισμού μας. Εδώ είναι μία λίμνη, μία λιμνούλα από αυτό το χρώμα που συμπληρώνει αυτό το υπέροχο σκηνικό. Υπόθηκε, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρη, δεν θυμάμαι καλά, ότι έγινε από τα αυγά των πολλών ψαριών που είχαν μέσα και δυστυχώς εδώ κόπηκε το βίντεο γιατί έπιασε αρκετά βροχή μεγάλη. Είναι απογευματάκι και αποφάσισα να κάνω cinnamon rolls, μια εύκολη συνταγή και υγιεινή με κάποιες παραλλαγές από την Πινελόπη Αναστασιάδου που ακολουθώ και στο YouTube και στο Instagram. Έτοιμο το ρολάκι μας, ξεκινάω να το κόβω και να το βάλω για να το ψήσω. Θα σας πω τα υλικά για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα τύπο προζύμι με μία κούπα αλεύρι. Η Πινελόπη έβαλε αλεύρι ολικής έλξης, αλλά εγώ δεν είχα, δυστυχώς. Με δύο κουταλιές baking powder, 170 γραμμάρια γάλα χλιαρό, ένα φακελάκι μαγιά, λίγο αλάτι, 5 κουταλιές και 6 τη σούπα ζάχαρη και αρχίσουμε και ανακατεύουμε όλο αυτό και πάρα πολύ λίγο βούτυρο λιωμένο. Ανακατεύουμε αυτό, παίρνει μια υγρή μορφή και ξεκινάμε να βάζουμε σιγά σιγά και το υπόλοιπο αλεύρι. Αρχικά άλλη μια κούπα και πάλι περίπου άλλη μισή κουπίτσα που γίνεται ένα πολύ όμορφο ζυμάρι. Το πλάθουμε
παραλληλόγραμμο, το ανοίγουμε τα φύλλα μου με τα χέρια μας πάνω σε ένα ταψάκι. Βάζουμε λίγο ακόμα βούτυρο, όχι στις άκρες, από το ζυμάρι. Και η γέμιση είναι από 5 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και 2 κουταλιές σούπας κανέλα. Το απλώνουμε, το τυλίγουμε και το φτιάχνουμε ένα σφιχτό ρολό. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Το γλάσο που έφτιαξα εγώ είναι από λίγο γάλα, κάποια κομματάκια κουβερτούρας, γλάσο σοκολάτας. Το περιχύνω μετά και γίνονται υπέροχα, πανέμορφα cinnamon rolls που αρέσουν και πάρα πολύ στα παιδιά μου. Μια ευχάριστη γεύση για πρωινό και όχι μόνο. Αυτό το χρονικό διάστημα διαβάζω Αλέκα Ζωγράφου, Άνεργη με Λουί Βιτών. Ένα όμορφο βιβλίο, ευχάριστο. Σε αυτό το σημείο θα σας καληνυχτήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχνάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουδουνάκι για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Θα με βοηθήσει πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.